φτάσαμε αντί για όλους αυτούς σήμερα να υπάρχει μία μεγάλη εταιρεία που είχε ενδιαφερθεί και άλλη μισή. Όλοι οι υπόλοιποι να είναι και μερικοί από αυτούς ήταν καζίνο τα οποία εμείς είχαμε αποκλείσει χωρίς καμία διαμαρτυρία. Γιατί από την διεθνή αγορά οι υπηρεσίες καζίνο άλλων χωρών πολύ προηγμένων μας είπαν ότι δεν ήταν αξιόπιστες. Αυτοί όμως έγιναν όλοι δεχτοί. Θυμάστε την περίφημη ιστορία με την Sun International. Αυτόν τον operator που εμφανίστηκε στο καζίνο του Φλίσβου, ενώ είχε ξεκινήσει... Τον οποίο, αν δεν κάνω λάθος, σε δύο και η διεθνής αστυνομία. Μα το πιο αστείο, ξέρετε ποιο είναι. Αυτή η προσφορά για το καζίνο του Φλίσβου υπευλήθη με την εταιρεία Mirazos Operator. Μάλιστα. Κύριε Κασίμη. Ναι. Κύριε Κασίμη, επειδή είναι γνωστή αυτή η ιστορία και έχει δημοσιευτεί και την έχετε διατυπώσει... Κάτι, ότι η Σαν το σκάσε. Σήμερα που είπα ότι πάνε να δώσουν το καζίνο για το Λαγονίσι, δεν υπάρχει Σαν στην κοινοπραξία. Και η κοινοπραξία ψάχνει να βρει καινούριον operator για το καζίνο. Τόσο σοβαροί είμαστε δηλαδή. Κύριε Κασίμη, σας ευχαριστώ που είσαστε κοντά μας. Και εγώ. Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί και να δούμε τελικά αυτά τα ιδιωτικά καζίνο. Λένε ότι ξεπλένουν και μαύρο χρήμα. Θα δούμε, αληθεύει. Πολεμήστε μαζί μας τη μαφία των κλεμμένων αυτοκινήτων. Περισσότερα από 6.000 αυτοκίνητα και άλλες τόσες μοτοσυκλέτες χάνονται σε όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο. Σπήρες εκβιαστών εκμεταλλεύονται τους ιδιοκτήτες βιοταχή ζητώντας λίτρα. Κάντε τη δική σας καταγγελία, χωρίς αναισθητικό, στα τηλέφωνα 42 22 002, 42 22 004. Έρωτας με κομπιούτερ. Έμποροι αγάπης. Τα γραφεία συνοικεσιών παίζουν με τη μοναξιά και θησαυρίζουν. Θα νιώθω σαν να πήγαινα στο μανάβι να διαλέξω από ένα μεγάλο καφάσι ντομάτες, να διαλέξω την καλύτερη. Σπαρταριστές ιστορίες στη σκληρή Αθήνα του 1995, Τρίτη στις 4.30 στην εκπομπή ΣΟΚ, Κοινωνία ώρα 0, με τον Δημήτρη Μάρκο. Την εκπομπή σας προσφέρουν τα μπαχαρικά Ήλιος. Νέα πικάντικη γεύση στο κοτόπουλο με μπαχαρικό Καρίνο. Μπαχαρικά Ήλιος. Ποιότητα που λάμπει. Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου, στο Χωρίς Αναισθητικό. Ποιοι διοχετεύουν στον τύπο πληροφορίες για το παρόν και το παρελθόν της Δήμητρας Λιάννη Παπανδρέου. Ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Ακόμη, ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το κύκλωμα που κλέβει αυτοκίνητα και μηχανές στην Αθήνα. Τρίτη, στις 6 το απόγευμα, Χωρίς Αναισθητικό, με τον Γιώργο Τράγκα. Φυσικά στον Sky. Χωρίς αναισθητικό και σήμερα, φίλες και φίλοι, Las Vegas λοιπόν. 8 καζίνο και ένα στο Λαγονίσι, 9. Και να δούμε πού θα πάει όλη αυτή η κατάσταση. Πολλά λέγονται για τα κυκλώματα των τοκογλύφων που περιμένουν έξω από τα καζίνο, αλλά και μέσα τώρα στα ιδιωτικά καζίνο. Πολλά λέγονται για τα φιλοδορήματα που τρώνε από τους υπαλλήλους στα ιδιωτικά καζίνο. Πολλά λέγονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για δυνατότητα που υπάρχει να γίνει ένα ιδιωτικό καζίνο πλυντήριο. Πλυντήριο μαύρου χρήματος. Και να ρωτήσω τον κύριο Σκούρο, έχει δυνατότητα με το χέρι στην καρδιά ή όχι ένα ιδιωτικό καζίνο να ξεπλύνει μαύρο χρήμα? Πιστεύω ότι έχει. Με ποιους τρόπους? Έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Κοίταξε, αν μπορούμε να πούμε ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε ενδεχομένως ένα ιδιωτικό καζίνο και με βάση το γεγονός ότι οι ελεγκτές είναι λίγοι δυστυχώς, τι να πρωτοκάνουν οι άνθρωποι, πώς μπορεί να ξεπλύνει χρήμα? Θα μπορούσε ένας παίχτης είτε μια ομάδα να πάρουν ένα ποσό το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό και να πάνε να το ξαργυρώσουν στα τραπέζια και από εκεί να πάνε πάλι να πάρουν χρήματα από το ταμείο τα οποία θα φαινόντουσαν ότι ήταν σαν κέρδη για αυτούς και να φύγουν. Και αυτό μπορεί να στείνεται κάθε βράδυ. Επί ώρες. Εντάξει, είναι ένα σχήμα τώρα βέβαια θεωρητικό, μπορούμε να πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν είναι στις προθέσεις τους ή αν είναι στις προθέσεις άλλων και δεν μπορούν και τα καζίνα να το αντιμετωπίσουν, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Τι γίνεται, κύριε Σκούρο, με τα κυκλώματα των τοκογλύφων? Ξέραμε παλιά εκεί στην Πάρνθα 100.000 την ημέρα. Ο τόκος, όποιος ήθελε, πήγαινε στους μενιδιάτες, όπως τους λέγανε, έπαιρνε ένα εκατομμύριο και έτρεχε το εκατομμύριο με 100.000 δραχμές την ημέρα. Τώρα μαθαίνουμε φοβερά πράγματα και για το Λουτράκι και για τη Χαλκιδική,
ότι και απ' έξω και από μέσα δίνουν χρήμα στους παίκτες. Μόλις φτάσουν στο τέλος και δεν έχουν άλλο και είναι πλέον έρμεα του πάθους τους, κατευθείαν βγαίνει ο κατάλληλος άνθρωπος για να τους δώσει τα λεφτά. Τι γίνεται με τους τοκογλύφους? Σας βλέπω έτσι λιγάκι. Και σε αυτή την περίπτωση, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα τα πω με παρησία και θάρρος τα πράγματα όπως έχουν. Είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει σε όλα τα καζίνα του κόσμου. Βέβαια και εδώ στην πατρίδα μας, επειδή είμαστε και πιο έντονοι και στα ελαττώματα όπως και στα προτερήματα, είμαστε και σε αυτό το βαθμό πιο έντονοι. Ο δανεισμός, είτε η διευκόλυνση μεταξύ των παιχτών, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, ο ένας να ζητάει από τον άλλο. Κάτω από αυτό μπορεί να καλυφθεί και το ζήτημα της τοκογλυφίας. Και κάτω από αυτό καλύπτεται, πιστεύω ότι καλύπτεται. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, τα καζίνα τα οποία έχουν την υποδομή, τη γνώση και την οργάνωση μπορούν να πιστεύουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Ξέρουν ποιος είναι αυτός ο οποίος διευκολύνει το φίλο του ή το συμπαίχτη του και ξέρουν ποιος είναι εκείνος ο οποίος το κάνει κατ' επάγγελμα. Και θα μπορούσαν να πάρουν μέτρα είτε απαγόρευση εισόδου είτε τίποτα άλλο. Δεν το κάνουν γιατί. Γιατί το κράτος, γιατί η πολιτεία μας αφήνει να μπαίνει ο οποιοσδήποτε μέσα στο καζίνο. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν χρήματα, άνθρωποι οι οποίοι. Ενδεχομένως οι οικογένειές τους πεινάνε, άνθρωποι που αύριο το πρωί δεν θα έχουν να πληρώσουν το νερό και το ρεύμα, τους επιτρέπει η πολιτεία να δρασκελίζουν το κατόφλι του καζίνου, να μπαίνουν μέσα και να καταστρέφονται. Και το ξέρετε καλά αυτό. Εσείς. Είναι ένα μεγάλο και πολύπλοκο ζήτημα. Και πάνω σε αυτό το θέμα είχαμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Υπήρχε βέβαια παλιότερα το μέτρο της φορολογικής δήλωσης. Το οποίο πιστεύω εγώ δεν ήταν αντικειμενικό, υπό την έννοια ότι όσα και να δήλωνε κάποιος άλλος έπαιζε πάρα πολύ περισσότερα. Ή μπορεί να μην έκανε καθόλου δήλωση και να έπαιζε εκατοντάδες εκατομμύρια. Πιστεύω όμως ότι θα μπορούσε το θέμα αυτό να λυθεί αν τα καζίνα ήταν υποχρεωμένα να απαγορεύουν την είσοδο σε αυτούς, κατόπιν αν υπήρχε κατόπιν αιτήσεως από κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Πιστεύω θα ήταν ένα σοβαρό μέτρο προστασίας και σοβαρό μέτρο ισορροπίας. Το έχετε θέσει εσείς στην πολιτεία? Εμείς αυτό το έχουμε θέσει αυτό το ζήτημα και θεσμοθέτησαν μόνο το εισιτήριο. Το οποίο βέβαια δεν νομίζω ότι αυτό θα εμποδίσει τον κόσμο να πηγαίνει στα καζίνα. Την πληρώνει εισιτήριο στην είσοδο και μπαίνει μέσα και ζωγάρει και παίζει όσο θέλει. Δεν πάει για το εισιτήριο. Και καταστρέφεται. Βέβαια, όλος. Δεν ελέγχει κανείς τη φορολογική του δήλωση, δεν ελέγχει αν έχει κάποια στοιχεία. Οικονομικά, ικανά οικονομικά στοιχεία, ώστε να του επιτρέπουν να πάει να παίξει ένα ποσό μέσα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε δυνατότητα να τα ελέγξει αυτά τα πράγματα. Τώρα το θέμα ήταν να μην γίνουν όλα αυτά τα καζίνα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στείνουμε καζίνο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μπαίνει οποιοδήποτε, μπορεί να μπει μέσα ένας μικρομεσαίος, μπορεί να μπει ένας άνθρωπος ο οποίος. Οποιοδήποτε, πάνω από 23. Και να υποφέρει η οικογένειά του από την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, βέβαια. Έτσι, το ποσό που παίζει, κανείς δεν το ελέγχει. Αν θα παίξει πολλά, αν θα παίξει λίγα, μπαίνει και παίζει όσα θέλει μέσα στο καζίνο. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το πάθος που παρασύρει τον καθένα. Και... Οι πιθανότητες πόσες είναι υπέρ του παίχτη και πόσες είναι υπέρ του καζίνο. Αληθεύει ότι πάντα το καζίνο έχει το 55% των πιθανότητων? Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχει ένα πλεονέκτημα για το καζίνο. Στη διάρκεια του χρόνου. Στη διάρκεια του χρόνου. Το θέμα βέβαια δεν είναι εδώ να μετρήσουμε το πλεονέκτημα του καζίνου ή το πλεονέκτημα ενός ικανού παίχτη. Νομίζω ότι σαν πολιτεία θα έπρεπε να λάβει άλλα πράγματα υπόψη της, όπως αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως. Τώρα, αν θέλουμε να συζητήσουμε φιλολογικά το ζήτημα του τζόγου και τις ικανότητες του παίχτου και τις πιθανότητες, νομίζω ότι αυτό δεν είναι θέμα της εποχής. Όχι το θέμα του τζόγου από πλευράς φιλολογίας. Όχι, όχι. Να πάμε στα Γιάννενα τώρα. Αλλά με ειδοποιεί το κοντρόλο ο κύριος Βελάνης. Να πάμε στα Γιάννενα. Έχουμε τον Ομάρχιο Ανίνων, τον κύριο Νίκο Ζαρμπαλά, στις γραμμές μας. Κύριε Ζαρμπαλά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στα Γιάννενα. Καλησπέρα σας από τα Γιάννενα. Από ό,τι ξέρω έχετε αντιδράσει εντονότατα και εσείς για τη δημιουργία του καζίνου εκεί στην περιοχή σας, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχει μία αντίδραση η οποία έχει απλωθεί σε όλους τους φορείς και σε όλη την κοινωνία θα έλεγα των Ιωαννίνων, που εδώ και μερικούς μήνες με κάθε τρόπο εκφράζει την αντίθεσή της στην δημιουργία του καζίνου στην περιοχή των Ιωαννίνων. Νομίζω ότι παλαιότερα και με τους κουλοχέριδες είχαμε την καταστροφή πολλών οικογενειών εκεί, έτσι. Αυτή ήταν μια εμπειρία, αν θέλετε, την οποία είχαμε ως κοινωνικοί φορείς της περιοχής. Μόλις προ λίγων μηνών είχε αναπτυχθεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην περιοχή. Οικογένειες ολόκληρες, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά, είχαν καταστραφεί από την λειτουργία αυτών των λεγόμενων Real Magic, των κουλοχέριδων. Και βέβαια αυτό λειτουργήσε ως ένα καμπανάκι κινδύνου, διότι κλείσαμε το παράθυρο και τώρα προσπαθούμε να ανοίξουμε μια πόρτα για το τεράστιο αυτό πρόβλημα το οποίο πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί στην περιοχή μας. Είναι εκπληκτικό, κύριε Ζαρμπαλά, γιατί νομίζω ότι
υπήρξε τότε μια γενική αντίδραση εκεί των κατοίκων της περιοχής Ιωαννίνων για το θέμα των κουλοχέριδων. Πολλές οικογένειες ήταν αυτές που κατήγγυλαν την καταστροφή τους, κατήγγυλαν ότι έπεσαν στη φτώχεια, έπεσαν στην ανέχεια εξαιτίας αυτών των Real Magic. Και τώρα, όπως είπατε εσείς, κλείσαμε το παράθυρο των κουλοχέριδων και ανοίξαμε την πόρτα του καζίνο. Τι ακούτε, τι πρόκειται, πώς πρόκειται να αντιδράσουν οι τοπικοί φορείς απέναντι στη δημιουργία του? Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς έχουμε στην περιοχή μας λάβει όλοι οι κοινωνικοί φορείς, όλα τα πολιτικά κόμματα, οι τοπικοί βουλευτές και οι δευτεροβάθμιοι φορείς αποφάσεις, και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει ούτε ένας φορέας στο νομό Ιωαννίνων που να έχει θετική απόφαση για το καζίνο. Και μάλιστα τελευταία από μια δημοσκόπηση φαίνεται ότι και το 75% των πολιτών του νομού Ιωαννίνων είναι αρνητικοί στην λειτουργία καζίνου στην περιοχή των Ιωαννίνων. Έχει συγκροτηθεί μια επιτροπή αγώνα και με αυτή την επιτροπή αγώνα μεθοδεύουμε έτσι τις κινήσεις μας ούτως ώστε να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Πιστεύω ότι χρέος μας ως εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας είναι να προβλέψουμε, να προνοήσουμε, όχι να τρέχουμε μετά πίσω από τα γεγονότα και να καταγράφουμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν στην περιοχή μας. Εξάλλου είναι αρκετά αποκαλυπτικά τα όσα λέγονται και γίνονται στην Χαλκιδική και στο Λουτράκι. Και εκείνο το οποίο ελπίζω είναι ότι και η κυβέρνηση, η οποία πήρε μια απόφαση χωρίς να ερωτήσει κανέναν φορέα στην περιοχή, είναι και τώρα τι σας λέει, κύριε Νομάρχα? Εκείνο το οποίο λέει είναι το εξής. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι ούτε η κυβέρνηση αλλά ούτε και οι επιχειρηματίες δεν θα θελήσουν να επενδύσουν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι εχθρικό για αυτούς. Και σε αυτό είμαι σαφής και κατηγορηματικός, ότι το περιβάλλον στο νομό Ιωαννίνων θα είναι αρνητικό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όποιον επιχειρηματία θα ήθελε να επενδύσει εντός εισαγωγικών στο καζίνο στην περιοχή μας. Μάλιστα. Αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, τουλάχιστον, κοιτάξτε, ο κύριος Λιβανός, ο οποίος στην αρχή διαχειρίστηκε το θέμα, και κακώς κατά τη γνώμη μου τα καζίνο βρίσκονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού και το ΙΟΤ, αυτά πρέπει να πάνε στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, διότι είναι καθαρά ένας εισπρακτικός μηχανισμός και δεν έχουν καμία σχέση με την ανάπτυξη των περιοχών. Και δεν μπορούν να θεωρούνται και μέτρα ανάπτυξης. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι το περιτύλιγμα. Το περιτύλιγμα. Όλα αυτά είναι το περιτύλιγμα. Είναι το σελοφάν, ότι τα λέμε μέτρα ανάπτυξη ενώ δεν είναι. Δεν έχουν καμία σχέση με την ανάπτυξη. Τα καζίνο προβλέπουν, τουλάχιστον αυτό το καζίνο εδώ πέρα που οι σχεδιασμοί των επιχειρηματιών μιλούν για 1000 και κάτι παραπάνω από 1000 πελάτες ημερησίως, και είναι σαφές ότι θα απευθυνθούν στην τοπική κοινωνία. Αυτή είναι η στόχευση, αυτή είναι δεξαμενή και όχι οι τουρίστες. Όλα αυτά είναι απλώς και μόνο το άλοθη για να γίνουν αυτές οι δραστηριότητες στην περιοχή ούτε μας. Ένας τουρίστας. Ούτε ένας τουρίστας. Ούτε τα ίδια τουρίστας. Λέγανε στη Χαλκιδική, τα ίδια λέγανε για τη Χαλκιδική, τα ίδια λέγανε για το Λουτράκι. Κύριε Ψάχνουν να βρούνε πού είναι οι τουρίστες τώρα. Και αν στην Χαλκιδική και στο Λουτράκι δεν υπήρξε ούτε ένας τουρίστας, όπου είναι και περιοχές με διασκεδαστικό τουρισμό, ενώ η δική μας περιοχή δεν έχει καμία σχέση με αυτή την μορφή τουρισμού, με αυτή την κατεύθυνση, καταλαβαίνετε τι μπορούμε να προσδοκούμε εμείς στην περιοχή μας. Κύριε Ζαρβαλά, θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο που είσαστε κοντά μας. Νομίζω ότι μας δώσατε μία γεύση για το πώς αισθάνονται οι κάτοικοι της περιοχής σας, οι κάτοικοι του νομού σας, για την τοποθέτηση και λειτουργία ενός καζίνο εκεί. Θα τα ξαναπούμε όμως, δεν τελειώνει αυτή η ιστορία, φίλες και φίλοι. Να πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ του Δημήτρη Φανού, του συναδέλφου. Ο Γιώργος Βασιλόπουλος, πρώην ελεγκτής στο καζίνο, μας είπε απίστευτες ιστορίες με τζογαδόρους. Να δούμε το ρεπορτάζ, έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα μου πείτε γιατί έφυγα από αυτό το χώρο, από τα καζίνα. Δεν τον άντεχα άλλο. Αηδίασα. Έβλεπα τον άνθρωπο καθημερινά να ξεφτυλίζεται, να υποβιβάζεται.
Μια και λέτε ότι βλέπατε τον άνθρωπο να υπερβάζεται, πείτε μας ένα, δύο, τρία παραδείγματα, θυμηθείτε μας δύο, τρεις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο χαρτοπαίχτης εξευτέλισε την προσωπικότητά του και ως οικογενειάρχης και ως πρόσωπο. Και ως επαγγελματίας. Ναι, είναι πολλά τέτοια περιστατικά που σας έκανε εντύπωση. Να μιλάμε για ώρες, ας πούμε. Τι να σας πω, έναν γιατρός καταξιωμένος, ας πούμε, να φωνάζει στο καζίνο και να απειλεί, ας πούμε, ότι θα φέρει βόμβες ή χειροβοβίδες, ότι θα ρίξει πέρα, ότι θα σκοτώσει, ότι τον κλέβουν. Να σας πω ότι ο άλλος μεγαλομέτωχος της θυματικής, ας πούμε, πολλά χρήματα, με τίτλους, με γνώσεις, να παρακαλεί, ας πούμε, και να χιλιοπαρακαλεί ένα ταξιζί να του δώσει ένα πεντοχίλιαρο στη σκάλα. Τι ήταν αυτός ο ταξιζί? Οδηγός του, δηλαδή, που πήγε επάνω στην πάγη. Οδηγός, μήπως, οδηγός. Μήπως είχε και την ιδιότητα του τοκογλύφου, εν μέρει. Όχι. Να τον παρακαλεί, ας πούμε, για ένα πεντοχίλιαρο. Σε παρακαλώ, δώσ' με ένα πεντοχίλιαρο να παίξω. Του είχαν τελειώσει τα χρήματα. Και να του λέει ο άλλος, άσε με από εκεί, άφησέ με κατεμοιάζεις, ας πούμε. Δηλαδή να βλέπεις καυγάδες, ας πούμε, ανάμεσα στα ζευγάρια, ας πούμε, και να βλέπεις μανάδες να ξεχνάνε τα παιδιά τους, ας πούμε, στο τελεφερίκ. Θυμάμαι κάποτε βρήκα δύο παιδάκια, το ένα θα ήταν και ίσως και να μην πήγαινε στο δημοτικό ακόμη, το άλλο σε κάποια τάξη του δημοτικού σχολείου, και έκλαιγε το μωρό, ας πούμε, λέω, πού είναι οι γονείς σας? Μου είπε το μεγαλύτερο, λέει, είναι πάνω στην αίθουσα, λέει, και παίζουν στο καζίνο. Στο κάτω σταθμό του τελεφερίκου. Φοβερή κατάσταση, λέει. Να σας πω άλλη τραγική περίπτωση στη Ρόδο, που κάποιος είχε αφήσει το μωρό του έξω στο σαλόνι, μέσα στην κούνια, και έπαιζε κι αυτός η γυναίκα του μέσα στο καζίνο. Και όταν του είπα σε κάποια στιγμή ότι θα μπορούσα να το πάρω το μωρό σας για να το περάσω στην Τουρκία απέναντι και να του αλλάξω και όνομα και να το χάσετε, τρελάθηκε και έτρεχε, ας πούμε, να πάει να το βρει, ας πούμε, για να το φέρει, ας πούμε. Και βέβαια μετά συνειδητοποίησε, ας πούμε, το μέγεθος του πάθους, ας πούμε, το ότι αυτός ο άνθρωπος και αυτός η γυναίκα του ξέχασαν εκείνη τη στιγμή το μονάκριβο παιδί του. Μέθοδες το να αποσπαστούν χρήματα από τα καζίνα υπάρχουν πολλές. Ας πιάσουμε από το τραπουλόχαρτα. Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο λέγεται «Πού το πάγκο». Είναι ο Μερκάκικος Μπαγκαράς. Εκεί οι τράπουλες ανακατεύονται από τον κρουπιέρι και στη συνέχεια βγαίνουν, εξέρχονται από το κουτί τα τραπουλόχαρτα από τον κρουπιέρι. Αλλά το παιχνίδι είναι τυποποιημένο. Το πότε θα κερδίσει ο πόντος ή ο πάγκος, αυτό είναι ξεκαθαρισμένο, δηλαδή. Δεν έχει περιθώρια ο παίχτης να πει τραβάω χαρτί ή δεν τραβάω. Οπότε εκεί μπορεί ολόκληρη τράπουλα, να αλλάξει. Όλες οι τράπουλες μαζί, όπως ανακατευτούν από τον κρουπιέρι, εφόσον βέβαια ο κρουπιέρης είναι στον κόλπο, εφόσον είναι, να μπουν σε κάποια στιγμή σε μια τσάντα. Το πώς μπορεί να γίνει αυτό, πολύ απλά. Δηλαδή, δημιουργείται ένα τυχαίο περιστατικό, ένα θόρυβο δίπλα, κάποιος πέφτει κάτω, κάτι γίνεται. Εκείνη τη στιγμή αποσπάται η προσοχή όλων, αθόρμητα, δηλαδή σε εκείνο το τυχαίο συμβάν. Και εκείνη τη στιγμή η τράπουλα αυτή μπορεί να μπει σε μια τσάντα και να βγει μια άλλη, άλλη τράπουλα. Η οποία όχι, θα είναι ακριβώς οι πάσες φτιαγμένες κατά τέτοιο τρόπο που θα είναι γνωστές οι πάσες σε εκείνους τους παίχτες που θα βρίσκονται στο κόλπο. Ας πάμε στη ρουλέτα, που οι περισσότεροι νομίζουν ότι δεν μπορεί, ας πούμε, και εκεί δηλαδή να γίνει τίποτα. Και εκεί μπορούν να γίνουν πολλά. Η μπίλια είναι αδρανές σώμα από ελεφαντόδοτο. Αυτές χρησιμοποιούν τα καζίνα. Εάν όμως η μπίλια αλλάξει και μέσα της βρίσκεται ένα μεταλλικό σώμα, μπορεί η μπίλια σε κάποια στιγμή να τραβηχθεί από ένα μαγνήτη στο συγκεκριμένο τόξο που θα θέλει ο παίχτης. Προϋπόθεση βέβαια ότι και εκεί πρέπει να είναι κάποιος γκρουπιέρι συνεργός. Δηλαδή δεν μπορεί ποτέ ο παίχτης μόνος του να κάνει την κομπίνα. Πρέπει και ο γκρουπιέρις να είναι συνεργός. Πρέπει δηλαδή να έχει την μπίλια
Και εκείνη τη στιγμή πλησιάζει μια τσάντα, ας πούμε, κοντά στον τροχό. Μια τσάντα γυναίκα, ας πούμε, με ένα μαγνήτη, και εκείνη την κατάλληλη στιγμή μπορεί να τραβήξει την πύλια στο τόξο το οποίο θέλει. Γίνεται και χρήση κάποιων σπρέι από τους επιτίδιους, τι γνωρίζετε γι' αυτό? Ναι, ένα κόλπο. Είναι, από ό,τι έχω μάθει, είναι εφεύρημα των Ιταλών. Δηλαδή πηγαίνει κοντά την ώρα που γυρίζει η πύλια με ένα μικρό σπρέι, ας πούμε, στο χέρι, ακουμπάει πάνω στον τροχό. Γι' αυτό πρέπει οι γκρουπιέριδες να μην επιτρέπουν τους παίχτες να πλησιάζουν τους τροχούς. Μπορεί δηλαδή να, με το σπρέι να ρίξει σε κάποιο σημείο του τροχού επάνω στο ξύλο και την ώρα που γυρνάει η μπύλια και εξασθενήσεις τις τελευταίες στροφές να κολλήσεις εκείνα τα σημεία και να πέσεις στους συγκεκριμένους αριθμούς. Αυτά και πολλά άλλα μας είπε ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι πρώην ελεγκτής σε καζίνο, και να ρωτήσω το φίλο μας τον κύριο Σκούρο, τελικά γιατί πρέπει να κάνουμε και δεύτερο καζίνο εδώ στην Αθήνα? Εμείς δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Ούτε και εμείς, και δεν μας έφτανε εκεί το Μον Παρνές επάνω. Ούτε και εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Και δεν είναι μόνο ότι επιχειρείται να φτιάξουν και ένα δεύτερο καζίνο. Στην ουσία προσπαθούν να συρρυκνώσουν και το καζίνο της Πάρνηθας υπέρ αυτού του καζίνου. Να μεταφέρουν πελατεία δηλαδή στο άλλο καζίνο, όταν θα τη μεταφέρουν σιγά σιγά. Όταν συζητούν σήμερα, δεν είναι θέμα να μεταφέρουν πελατεία. Μπορεί να μεταφερθεί πελατεία από το άλλο καζίνο προς την Πάρνηθα. Αλλά όταν συζητούν σήμερα την θέση ή την δυνατότητα αυτού του καζίνου της Πάρνηθας, που ήδη υπάρχει και λειτουργεί 30 χρόνια, και το συζητούν με την άλλη εταιρεία η κυβέρνηση, το πού πρέπει δηλαδή να πάει το καζίνο της Πάρνηθας για να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι, τότε νομίζω ότι εδώ είμαστε μπροστά σε ένα προκλητικό φαινόμενο. Κλείνουν δηλαδή το καζίνο που δίνει τα λεφτά στο δημόσιο και ανοίγουν ακριβώς ένα άλλο αυτό, για να βάλουν τα λεφτά στις τσέπες κάποιων ιδιωτών. Να τα λέμε καθαρά ακριβώς τα πράγματα. Αυτό είναι η ληστεία που γίνεται αυτή τη στιγμή. Η λαϊλασία που γίνεται. Κλείνουν το καζίνο που, από το οποίο το κράτος, το δημόσιο ταμείο, παίρνει χρήματα, το σύνολο των χρημάτων που κερδίζει αυτό το καζίνο στην Πάρνηθα, και τα πάνε σε κάποιες άλλες τσέπες. Να ρωτήσω τον κύριο Παπακοσμά. Αγαπητέ κύριε Παπακοσμά, κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να γίνει για να αναχαιτιστεί τουλάχιστον αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε να δείτε. Στον νόμο που έδωσε τις άδειες για τα καζίνα, προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Τουρισμού ισχυρής διεύθυνσης ευέλικτης με αρμοδιότητα να ελέγχει όλα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, για λόγους μάλλον γραφειοκρατικούς, θα έλεγα, και αργότητας κρατικής μηχανής, αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Πρέπει να γίνει. Πρέπει να στελεχωθεί η υπηρεσία στην οποία εγώ εργάζομαι. Βέβαια, αγαπητέ κύριε Παπακοσμά, αυτό που λέτε εσείς, ότι για λόγους, ας πούμε, γραφειοκρατικούς κτλ., κολλάει με όλο το σχεδιασμό που βλέπουμε. Όχι, νομίζω, εδώ. Όχι, νομίζω ότι δεν είναι. Γιατί να υπάρχει έλεγχος, κύριε Παπακοσμά, όταν πρόκειται να, όταν πάνε να κλείσουν το Μο Παρνές για να δώσουν τα λεφτά σε κάποιους ιδιώτες στο Λαγονίσι, γιατί να έχουν και έλεγχο στα καζίνο? Υπάρχει έλεγχος. Μα υπάρχει όμως σήμερα. Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας. Υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να θεσμοθετηθεί αυτή η διεύθυνση, να αυξηθούμε σε αριθμό, να έρθουν καινούργοι, να τους εκπαιδεύσουμε ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά, γιατί τα χρήματα που παίρνει το δημόσιο δεν είναι λίγα, όπως είπε ο κ. Σκούρος. Είναι αρκετά. Γιατί θα σας πω ότι έχουν ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο μέχρι σήμερα έσοδα του δημοσίου, χωρίς να υπολογιστεί ο φόρος που θα πληρώσουν σαν ανώνυμες εταιρείες. Φανταστείτε βέβαια τι έσοδα θα είχε το δημόσιο αν αυτά ήταν δημόσια. Ναι, αυτό δεν έγινε όμως. Αλλά τα ρίξαμε προσθέσω στην ιδιωτική πρωτοβουλία και σε συγκεκριμένες ομάδες. Και να προσθέσω κάτι τέτοιο και κάτι άλλο, ότι ισχυρή υπηρεσία ελέγχου στα ιδιωτικά καζίνο προστατεύει τους πελάτες και το ποσοστό του δημοσίου. Δηλαδή, το παιχνίδι γίνεται καθαρό. Φροντίζουμε να γίνεται το παιχνίδι καθαρό για προστασία και των Ελλήνων πελατών και του ποσοστού του δημοσίου. Καθαρό, αλλά με τους όρους που κατάφεραν να αρπάξουν έτσι τα και συμφέροντα να κάτι για τα που συγκεκριμένα είναι σημαντικό, καζίνο. Και κάτι σημαντικό, αν έχω το χρόνο, κύριε Τράγκα. Δεν έχετε, δυστυχώς. Με ειδοποιούν ότι πρέπει να κλείσουμε. Κύριε Παπακοσμά, θα βρούμε και άλλη ευκαιρία να τα πούμε. Σας ευχαριστώ που είσαστε κοντά μας απόψε. Και εσάς, κύριε Σκούρο, που είσαστε κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, Ελλάς Βέγγας. 2 εκατομμύρια Έλληνες στα όρια της φτώχειας και κάτω από τα όρια, και ταυτόχρονα ως μέτρα ανάπτυξης καζίνο σε όλη τη χώρα. Μπράβο μας. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας.